Σας καλησπερίζουμε και ήρθαμε εδώ για να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο γλυκό, το cheesecake. Πάμε να δούμε λίγο τα υλικά. Cheesecake. Θα χρειαστούμε ένα κουτί μπισκότα της επιλογής μας, 250 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, 300 γραμμάρια μαύρο κέρασο, 2 κούπες τυρί κρέμα, λίγο αμαρέτο, 500 μιλιλίτρα κρέμα γάλακτος. Και λέμε ότι είναι ένα εύκολο γλυκό γιατί υπάρχουν τα υλικά τα οποία μπορεί να τα έχετε στο σπίτι σας, όπως είναι το μπισκότο, την κρέμα τυριού, άχνη, εδώ πέρα έχουμε το αμαρέτο, μπορείτε να βάλετε κάποιο άλλο ποτό, κρέμα γάλακτος και ένα κεράσι ή οτιδήποτε άλλο, σε μαρμελάδα, οτιδήποτε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Χτυπάμε πρώτα την κρέμα τυριού, λίγο να την αφρατέψουμε. Και στη συνέχεια, αφού αφρατέψουμε την κρέμα, ρίχνουμε την κρέμα γάλακτός μας μαζί με την άχνη. Εδώ είναι το κενό. Λοιπόν, σταματάμε το μίξερ, ρίχνουμε την άχνη. Και την κρέμα γάλακτος. Λόγω επειδή έχουμε χτυπήσει την κρέμα τυριού, θα πρέπει λίγο να το σταματήσουμε το μίξερ μας για να ανακατέψουμε πάλι λίγο τα υλικά μας. Και συνεχίζουμε. Και στο τέλος ρίχνουμε και το αμαρέτο. Η κρέμα μας είναι έτοιμη. Λοιπόν, έχουμε 600 γραμμάρια μπισκότο με 200 γραμμάρια βούτυρο, το οποίο το έχουμε λιώσει το βούτυρο και το έχουμε ανακατέψει με τα μπισκότα μας. Μπισκότα τώρα, οτιδήποτε θέλετε, ό,τι έχετε στο σπίτι. Ρίχνουμε τα 2 τρίτα στο κάτω μέρος, στη βάση μας. Τα πατάμε καλά να γίνουν ένα σώμα. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να βάλουμε για 7 λεπτά στους 180 βαθμούς στο φούρνο το μπισκότο μας. Εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε μία αλλαγή, δηλαδή μπορούμε να βάλουμε λίγο ξύσμα λεμόνι, να το κάνουμε λίγο γλυκόξινο, να βάλουμε κάποιο άλλο φρουτάκι, να του πάει πολύ η φράουλα, η μαρμελάδα φράουλα, του πάει ακόμα και το μύρτιλο, έχει στο εμπόριο. Είναι πάρα πολύ, ταιριάζουν πάρα πολύ με την κρέμα τυριού και εφόσον ξύσουμε και λίγο λεμονάκι μέσα, θα αλλάξει το γλυκό μας. Θα γίνει αυτό το γλυκόξινο που αρέσει πολύ στον κόσμο. Αφού έχει κρυώσει, παίρνουμε την κρέμα και τοποθετούμε μέσα στον πυρήμαχο.
σκεύος, τη μισή. Και τοποθετούμε το υπόλοιπο μπισκότο στη μέση. Και συμπληρώνουμε την υπόλοιπη κρέμα. Θα ήταν καλό να το βάλουμε λίγο στο ψυγείο, να σφίξει λίγο η κρεμούλα, για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε το κεράσι πάνω στην κρέμα. Λοιπόν, έχει κρυώσει τώρα το γλυκό μας, το cheesecake. Πάμε να βάλουμε τώρα το κεράσι. Το κεράσι θέλουμε να μπει ομοιόμορφα πάνω στην κρέμα, σε όλα τα σημεία. Άμα θέλετε, μπορείτε να βάζετε το κεράσι μετά, αφού το κόψετε, μην το έχετε πάνω, γιατί μπορεί να ποτίσει στην κρεμούλα και να μην είναι ωραία εικόνα. Το cheesecake έγινε ένα πολύ ωραίο γλυκό, ευχάριστο. Τρώγεται πάρα πολύ ευχάριστα. Είναι από τα γλυκά που μου αρέσουν και προτιμώ. Λοιπόν, αυτό είναι το cheesecake μας. Μπορούμε επίσης να το κάνουμε και σε μπολάκι. Σε μικρό μπολάκι. Ατομικό, που είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο. Μην ξεχνάτε ότι θα βρείτε τις συνταγές μας και στο Μύρισε Ελλάδα. Σας περιμένουμε επίσης να γευτείτε τα πανέμορφα και πολύ γευστικά γλυκά μας στα αρτοζαχαροπλαστεία Αρτίνα.